Κυρία Υπουργέ, στη συνέχεια και της προηγούμενης επίκαιρης ερώτησης, θα έλεγε κανείς ότι στερείται πλέον πρωτοτυπίας το γεγονός ότι νοσοκομεία της χώρας μένουν για μέρες, μήνες ή και χρόνια χωρίς αναγκαίες και κρίσιμες ειδικότητες γιατρών. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για νοσοκομιακές μονάδες των ακριτικών νησιών, αυτού του είδους οι τραγικές ελλείψεις δεν είναι υπερβολή να χαρακτηριστούν εγκληματικές. Το νοσοκομείο της Λίμνου είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, ένα πολύπαθο νοσοκομείο που έχει βρεθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπο με τέτοιου είδους ακραίες καταστάσεις λόγω αυτών των τραγικών ελλείψεων. Όμως η συγκεκριμένη περίπτωση ξεπέρασε πραγματικά κάθε προηγούμενο, όταν ολόκληρο το νησί έμεινε τουλάχιστον για 21 μέρες χωρίς καθόλου κανέναν αναισθησιολόγο, αφού ο μοναδικός αναισθησιολόγος που υπηρετεί στο νοσοκομείο του νησιού βγήκε σε μακρά αναρωτική άδεια λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Μάλιστα αναγκάστηκε για λίγες μέρες να επιστρέψει, ενώ το πρόβλημά του ήταν σοβαρότητο και μάλιστα αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο, χειρουργείται και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Όλο αυτό το διάστημα, οι διακομιδές των ασθενών ήταν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους διακομίστηκαν με αεροπλάνα, με πλοία, ακόμα και περιστατικά που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί στη Λίμνο αν ήταν πλήρως στελεχωμένο το νοσοκομείο. Όπως βέβαια υπήρξε και το τραγικό φαινόμενο να διασωληνώνονται ασθενείς από όλων των διαφόρων ειδικοτήτων γιατρούς, με ό,τι κίνδυνο αυτό συνεπάγεται για τις περιπτώσεις αυτές, όπως ο καθένας μπορεί να καταλάβει, και βέβαια χωρίς να μπορούν οι άλλες ειδικότητες να χορηγήσουν και τα απαραίτητα φάρμακα που μόνο ένας αναισθησιολόγος μπορεί να χορηγήσει. Υπήρξε μάλιστα και συγκεκριμένο περιστατικό επιληπτικού παιδιού που επί μία ημέρα προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να διακομιστεί γιατί ελείψη αναισθησιολόγου δεν μπορούσε να χειριστεί άλλος την περίπτωση έντονης επιληπτικής κρίσης. Και βέβαια το πρόβλημα αυτό που υπάρχει στο νοσοκομείο της Λίμνου δεν μπορεί να λυθεί ούτε με τη γνωστή εμβαλωματική λύση που επιλέγεται κάθε φορά από το Υπουργείο, τις ολιγοήμερες μετακίνησεις με διαδοχικές μετακινήσεις από διάφορα άλλα νοσοκομεία της χώρας, όπου τελικά στην προσπάθεια να κλείσεται και ανεπιτυχώς μια τρύπα, ανοίγεται πολλές άλλες, εκεί από όπου φεύγουν οι αναισθησιολόγοι και βέβαια με τεράστιο κόστος ό,τι συνεπάγεται η μετακίνηση αυτού του είδους μετακινήσεις. Είναι προφανές βέβαια ότι οι ανάγκες του νοσοκομείου δεν είναι δυνατόν να καλύπτονται με έναν μόνο αναισθησιολόγο που αντικειμενικά θα αντιμετωπίζει τις έκτακτες μόνο περιστάσεις και βέβαια θα αναγκάζεται σε υποχρεωτικές συνεχείς εφημερίες που πολλές φορές διαρκούν και μήνες και φυσικά θα οδηγούν στην φυσική του εξάντληση αλλά και στον κίνδυνο ιατρικών λαθών. Σε συνδυασμό μάλιστα ότι στο νοσοκομείο σήμερα εργάζεται μόνο ένας χειρούργος, είναι φανερό ότι είναι πλέον αδύνατη η λειτουργία χειρουργικής κλινικής. Όλα τα παραπάνω λοιπόν τα πληρώνει ο λιμνιακός λαός και με την ταλαιπωρία του, με τους κινδύνους που υφίσταται στην υγεία του, αλλά και με τα τεράστια έξοδα στα οποία υποβάλλεται, για την αναγκαστική μετακίνησή του σε νοσοκομεία ή και ιδιωτικές κλινικές, κατά το συνήθως συμβαίνουν όλης της χώρας, προκειμένου να έχει ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση σοβαρών ασθενειών ή ατυχημάτων. Σας ρωτάμε λοιπόν ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να προσληφθεί άμεσα ο αναγκαίος αριθμός μόνιμων αναισθησιολόγων και χειρούργων, θα πούμε παρακάτω για τα θέματα του οργανισμού, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει πλήρως και με ασφάλεια χειρουργική κλινική και να καλύπτονται βέβαια πλήρως όλες οι ανάγκες του νοσοκομείου σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς μιλάμε για δομές της νοσηλευτικής χώρας. Και βέβαια, σε αυτές τις συνθήκες θεωρούμε απαραίτητο το Υπουργείο επίσης να πάρει μέτρα και σας ρωτάμε αν σκοπεύεται, ώστε να μην απολυθεί κανένας επικουρικός και συμβασιούχος εργαζόμενος, να μονιμοποιηθούν όλοι χωρίς όρους και να έχουν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς τους. Για την Λίμνο έχουμε προκηρύξει και το 21 και το 22 θέση αναισθησιολόγου που πέφτουν άγονες. Η Λίμνος έχει 32 γιατρούς, έχει 80 κλίνες και 32 γιατρούς που
λειτουργούν σε αυτό το νοσοκομείο. Νοσηλευτικό προσωπικό 107 άτομα, επιθυμονικό μη ιατρικό προσωπικό 21, λοιπό προσωπικό 29, διοικητικό προσωπικό 22 και τεχνικό προσωπικό 7. Δεν είναι λοιπόν ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο, έχει προσωπικό ανάλογα με τις κλίνες και την πληρότητα που έχει. Πράγματι, το θέμα των νησιολόγων το κουβεντιάσαμε και πριν, να μην επαναλαμβάνομαι. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, που κάναμε ήδη μεγάλες αλλαγές για τους ανεσιολόγους και θα έχουμε ανεσιολόγους σε 2 ή 3 χρόνια, αλλά δεν τους έχουμε άμεσα, ούτε μπορούμε να τους αποκτήσουμε, δεδομένου ότι η ειδικότητα της ανεσιολογίας, όπως ξέρετε, είναι 5 χρόνια. Και θα πρέπει να έχουμε φροντίσει πολύ νωρίτερα να έχουμε ειδικούς ανεσιολόγους, που δεν έχουμε. Έχουμε πολύ λιγότερους από όσους μας χρειάζονται. Άρα υπάρχει υποστελέχωση που δεν τη βλέπουμε μόνο στα περιφερειακά νοσοκομεία, τη βλέπουμε και στα κεντρικά νοσοκομεία, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Με τα κίνητρα που δώσαμε, έχουμε υπερδιπλασιάσει τις θέσεις των ειδικευομένων. Και έχουμε και περισσότερες αιτήσεις πια για τα κεντρικά νοσοκομεία. Δηλαδή, στην τελευταία προκήρυξη είχαμε θέσεις, δεν είχαμε θέσεις για τα περιφερειακά. Θα ξαναπροκηρύξουμε θέσεις. Μιλάμε με την περιφέρεια και σας λέω και πάλι για τις εμβαλωματικές, όπως λέτε, λύσεις, αλλά που δίνουν μια ανάσα αυτή τη στιγμή που χρειάζεται. Είναι σημαντικό να έχουμε κίνητρα για τους γιατρούς που τα δίνουμε. Σας λέω και πάλι, θα φέρουμε τη διάταξη και ελπίζω να την υποστηρίξετε όλοι για 1.500 ευρώ επιπλέον για όποια νοσοκομεία έχουν πρόβλημα και μετακινούμε γιατρούς, ώστε να μπορεί να μετακινείται κάποιος χωρίς να εξαναγκάζεται να μετακινηθεί επειδή το θέλει. Τουλάχιστον για ένα διάστημα, για να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα των κατοίκων σε κάθε περιοχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκεί θα ήθελα την υποστήριξη όλης της Βουλής, όλων των κομμάτων, γιατί η υγεία είναι κάτι που αφορά όλους μας. Άρα, με δεδομένο τον αριθμό των ανεσιολόγων που έχουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να σας πω λοιπόν και τις υπόλοιπες προκηρύξεις που έχουν γίνει. Το 20 ήρθαν ορθοπαιδικός ακτινοδιαγνωστής και χειρουργός. Το 21 ήρθε οφθαλμίατρος, καρδιολόγος, πνευμονολόγος και επιπλέον προσωπικό. Και με ρωτήσατε επίσης και το 22 παθολόγος, αναισθησιολόγος, βιοπαθολόγος, νεφρολόγος, οφθαλμίατρος και γυναικολόγος. Αυτές είναι προσλήψεις που έγιναν αυτό το διάστημα. Συν μόνιμο προσωπικό 8 άτομα γεριστών ιατρικών συσκευών, 2 ΔΕΛΤΑ-Ε, ένα ΣΤΑΦ-Ε ραδιολογίας ακτινολογίας, ένα ΣΤΑΦ-Ε μηχανικών τεχνολογίας ιατρικών οργάνων, ένα ΔΕΛΤΑ-Ε μαργύρων, ένα ΔΕΛΤΑ-Ε βοηθός ιατρικών και τεβιολογικών εργαστηρίων, ένα ΙΕ θηρερών και ένα ΙΕ φυλάκων νυκτοφυλάκων. Και έχει προκηρυχτεί ήδη μία επιμελήτρια Α για την παθολογική ογκολογία, μάλλον έχει προσληφθεί ήδη τώρα, πριν από λίγες μέρες, επιμελήτρια Α για παθολογική ογκολογία. Άρα θέσεις προκηρύσουμε και έχουμε ανθρώπους που έρχονται στο νοσοκομείο. Σίγουρα είναι μέσα στις σαφείς προτεραιότητές μας να το στηρίξουμε και το στηρίζουμε. Ευχαριστώ. Δεν θέλουμε να διακρίνουμε, αν θέλετε, τις ανάγκες δημόσιας υγείας σε όλες τις δομές της χώρας. Όμως όταν μιλάμε για νησιωτικές περιοχές, που ιδιαίτερα στη Λίμνο μιλάμε για ένα νησί με πανάκριβες αεροπορικές συγκοινωνίες, με προβληματικές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και γερασμένα πλοία, είναι κάτι παραπάνω από επιτακτικό να είναι το μοναδικό νοσοκομείο του νησιού πλήρως στελεχωμένο με όλες ιδιαίτερα τις απαραίτητες ειδικότητες και το υγειονομικό προσωπικό, προκειμένου οι ανάγκες των κατοίκων να καλύπτονται χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν μια περιουσία για να έχουν την αναγκαία περίθαλψη. Εστιάσατε στην απάντησή σας στο πρόβλημα του αναισθησιολόγου που ήταν μια κατάσταση που δημιούργησε πολύ σοβαρά κατά τη γνώμη μας προβλήματα, γιατί νομίζω ο καθένας καταλαβαίνει τι σημαίνει να μείνει ένα νησί έστω και σχεδόν ένα μήνα χωρίς καθόλου αναισθησιολόγο. Όμως, επειδή προσπαθήσετε να παρουσιάσετε μια εικόνα ορθής και πλήρους στελέχους του νοσοκομείου, μιλάμε για ένα νοσοκομείο όπου σήμερα λειτουργεί με έναν παθολόγο, έναν αναισθησιολόγο, έναν χειρούργο. Δηλαδή, ούτε κέντρο υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, πόσο μάλλον νοσοκομείο. Και καμία από τις άλλες ειδικότητες του νοσοκομείου δεν έχουν πάνω από 2 γιατρούς. Άρα, επειδή μιλάτε και κατ' επανάληψη για τα κίνητρα και την δυσκολία να καλυφθούν θέσεις ή το γεγονός ότι οι θέσεις που προκυρήσονται, που κατά τη γνώμη μας πολλές θέσεις προκυρήθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση και με το σταγονόμετρο, να σας ρωτήσουμε, είναι δυνατόν να λειτουργεί ως κίνητρο ή να προτρέπεται κάποιος να πάει να υπηρετήσει ένα νοσοκομείο της επαρχίας, όταν είναι δεδομένο ότι με αυτούς τους αριθμούς θα χρειάζεται να εφημερεύει τουλάχιστον για 15 και πλέον μέρες το μήνα, όπως συμβαίνει σήμερα στο νοσοκομείο της Λίμνου για όλες τις ειδικότητες των γιατρών. Υπήρξαν περιστατικά γιατρών που εφημέρευαν συνεχόμενα για πάνω από μήνα.
όταν δεν αποδίδονται οι μισθοί που έχουν αναγνωριστεί από τα δικαστήρια ότι παρανόμως κατακρεουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων, και προσπαθείτε με πενιχρές αυξήσεις να υποτίθετε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Όταν, για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος αναισθησιολόγος ο μοναδικός αναισθησιολόγος του νησιού παρακαλούσε επί μία εβδομάδα για να μπορέσει να πάρει αναρωτική άδεια, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο ενδιάμεσο πριν υποβληθεί στο χειρουργείο. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνθήκες λειτουργούν κάθε άλλο παρά ελκυστικά για να μπορέσει κανείς να εργαστεί σε μια νοσοκομιακή μονάδα. Και ταυτόχρονα, για να μην κάνουμε εδώ την αντιπαράθεση των αριθμών, αν είναι επαρκές ή όχι το προσωπικό, η ίδια η διοίκηση του νοσοκομείου, που η δική σας η κυβέρνηση διόρισε, ενώ η τελευταία διοίκηση του νοσοκομείου, κατέθεσε αίτηση για τροποποίηση του οργανισμού του νοσοκομείου, γιατί θεωρεί ότι δεν υπαρκούν σήμερα οι οργανικές θέσεις που υπάρχουν γιατρών, και ζητούσε αύξηση των οργανικών θέσεων για να μπορούμε να μιλάμε για κάλυψη των αναγκών, που απορρίφθηκε πανηγυρικά από την κυβέρνησή σας λόγω του κόστους. Κατατέθηκε νέα πρόταση με τροποποίηση, να διατηρηθεί ο αριθμός των ειδικοτήτων, αλλά να τροποποιηθούν ώστε να προκηρυχθούν τουλάχιστον τρεις θέσεις παθολόγων, τριών χειρούργων και τριών αναισθησιολόγων, αυτό που θα ήταν το ελάχιστο για να μπορεί να λειτουργούν. Δεν μπορεί να μιλάμε για νοσοκομεία που λειτουργεί με έναν παθολόγο. Και όμως και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε πανηγυρικά. Άρα για ποια προσπάθεια από τη μεριά της κυβέρνησης μιλάτε για να αντιμετωπιστεί, για να δοθούν κίνητρα, για να λειτουργήσουν οι δημόσιες δομές υγείας των νησιωτικών περιοχών? Κατά τη γνώμη μας, η παραπάνω κατάσταση, που δεν είναι καινούρια στο νοσοκομείο της Λίμνου και τη βιώνει με πολύ δραματικό τρόπο ο λιμνιακός λαός τα πολλά τελευταία χρόνια, είναι φυσικά και αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής, που είναι ξεκάθαρο ότι έχει στόχο να ενισχύει την εμπορευματοποίηση της υγείας, αλλά και, αν θέλετε, και πολιτικής που πήρατε τη σκυτάλη και τη συνεχίζετε και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, της τραγικής υποστελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων, που εξαναγκάζει το λαό να απευθύνεται στις επιχειρήσεις της υγείας και πολλές φορές και πολύ μακριά από τον τόπο του, πληρώνοντας αδρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νησί της Λίμνου, πριν από την κρίση, η αναλογία ιδιωτών γιατρών προς τους νοσοκομιακούς γιατρούς ήταν 1:4-5 γιατρούς του νοσοκομείου. Αυτή η αναλογία σήμερα έχει σχεδόν αντιστραφεί. Να λοιπόν πώς ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρών για να ανθεί ο ιδιωτικός τομέας, με την καταβαράθρωση της δημόσιας υγείας, από αυτή την περιβόητη ίσως αρμονική συνύπαρξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οδηγείται τελικά ο λαός να αναγκάζεται πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύπτει την αναγκαία παροχή στην περίθαλψη, που την έχετε μετατρέψει σε πανάκριβο εμπόρευμα και που οι πρόσφατες σας νομοθετικές ρυθμίσεις στην πραγματικότητα οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερη διάλυση του δημόσιου τομέα από αυτή που ήδη σήμερα βρίσκεται.